Καλημέρα σε όλες και όλους. Εύχομαι σε όλους μας καλή και παραγωγική θητεία, γιατί είναι μια πολύ κρίσιμη περίοδος της ελληνικής ιστορίας. Συζητάμε σήμερα τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης και ουσιαστικά ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι η αφετηρία της νέας τετραετίας. Είναι το στίγμα που δίνει η κυβέρνηση για το πώς σκοπεύει να πολιτευθεί και είναι προφανές ότι αποτελεί μια μείζωνα κοινοβουλευτική διαδικασία. Άκουσα εχθές τον Πρωθυπουργό να αναφέρεται στο παρελθόν, στους σημαντικούς σταθμούς του ελληνικού έθνους και να προσπαθεί να σηματοδοτήσει το μέλλον. Αναφέρθηκε στον Ελευθέριο Βενιζέλο, αναφέρθηκε στις δεκαετίες 50 και 60 και την οικονομική άνθηση που σημειώθηκε τότε και βεβαίως αναφέρθηκε στη μεταπολίτευση. Είναι ενδεικτικό το πώς προσλαμβάνουν τη σύγχρονη ιστορία οι νεοφιλελεύθεροι, ότι στη δεκαετία του 50 και του 60 που σημειώθηκε κατά τον Πρωθυπουργό η οικονομική ανάπτυξη, υπήρχε μια Ελλάδα, υπήρχε μια καχεκτική δημοκρατία και μισοί Έλληνες πολίτες ζούσαν σε καθεστώς μετεμφυλιακού κράτους. Αυτό για τον Πρωθυπουργό δεν άξιζε καμιάς αναφοράς και έμεινε μόνον στα στατιστικά στοιχεία και στα λογιστικά στοιχεία της οικονομικής ανάπτυξης. Αντίθετα, στην περίοδο της μεταπολίτευσης, ο Πρωθυπουργός εξήρε το έργο της θεμελίωσης της σύγχρονης δημοκρατίας και άφησε απ' έξω τα οικονομικά μεγέθη. Δύο μέτρα και δύο σταθμά στην προσέγγιση του κυρίου Πρωθυπουργού. Μου έκανε εντύπωση ότι ο κύριος Μητσοτάκης χρησιμοποίησε το νέο σύνθημα, αυτό που συμπυκνώνει την πολιτική του πρόταση, αναφερόμενο στον πολυδύναμο εξυγχρονισμό. Αφού λοιπόν κατόρθωσε και ενσωμάτωσε όλα τα στελέχη που υπηρέτησαν τον σημειτικό εξυγχρονισμό, σήμερα εκφωνεί το νέο σύνθημα που αναφέρεται σε έναν πολυδύναμο εξυγχρονισμό, δίνοντας το δικό του πλαίσιο. Θα ήθελα να πω όμως ότι αυτού του τύπου εξυγχρονισμός της περίοδου Σιμίτη που ακολούθησε ο Κώστας Καραμαλής είχε ως αποτέλεσμα την πτώχευση της χώρας, την κατάρρευση της χώρας και την ένταξη στο οδυνηρό καθεστώς των μνημονίων, από το οποίο με πρωτοβουλία και με κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ κατόρθωσε να βγει η χώρα. Έρχομαι σε αυτό καθ' αυτό το περιεχόμενο των προγραμματικών δηλώσεων του κυρίου Πρωθυπουργού και ο οποίος ανέλαβε προσωπικά την επίβλεψη αναμόρφωσης του ΕΣΥ. Ένα ΕΣΥ στο οποίο μπαίνουν πυροσβέστες στο ΕΚΑΒ, όπου δυναμητίζεται ο πυρήνας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, που είναι η πλήρης και αποκλειστική απασχόληση των γιατρών, και έτσι οι γιατροί αφενός με θα μπορούν να διατηρούν ιατρείο εκτός ΕΣΥ και οι γιατροί του εκτός ΕΣΥ θα μπορούν να ασκούν ιατρική στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Σας έχω νέα, κύριε Πρωθυπουργέ. Εχθές παρετήθηκαν δύο γιατροί παθολόγοι από την παθολογική κλινική του νοσοκομείου Δράμας, με αποτέλεσμα η κλινική ουσιαστικά να κλείσει. Και καταλαβαίνω βεβαίως ότι είστε μία νέα κυβέρνηση, δεν έχετε ευθύνη για αυτό που συμβαίνει στο νοσοκομείο της Δράμας. Ατυχώς όμως η πανουργία της ιστορίας με ρύμνησε ώστε και η προηγούμενη κυβέρνηση δεν είναι η κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη. Και φέρετε ακέραια την ευθύνη για αυτήν την εξέλιξη. Στον αντίποδα αυτών των δηλώσεων, των προγραμματικών δηλώσεων του κυρίου Πρωθυπουργού, έχουμε το συνεκτικό όραμα και την πρωτοβουλία και την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Αντιτάσσουμε στο επιτελικό κράτος τη σύγχρονη πολιτεία. Μεριμνούμε για την αλλαγή της παραγωγικής βάσης. Επέρεστε, κύριε, της πλειοψηφίας για τους θετικούς ρυθμούς, αγνοείτε όμως ότι στηρίζεται σε ένα σαθρό οικοδόμημα, ότι μόνον με υπηρεσίες δεν μπορεί να αναπτυχθεί μια χώρα επαρκώς. Θεωρούμε ως κορυφαίο στοιχείο δημοκρατίας την πρόσβαση όλων στα δημόσια αγαθά. Επαναλαμβάνω, πρόσβαση όλων στα δημόσια αγαθά. Και τέλος, τέταρτος πυλώνας είναι ο πυλώνας της δημοκρατίας και κυρίως της δικαιοσύνης. Ολοκληρώνω λοιπόν και ως τομεάρχης δικαιοσύνης με μια αναφορά στον επιμέρους τομέα. Είναι γνωστό ότι οι καθυστερήσεις στην απονομή της δικαιοσύνης βάλουν ουσιαστικά κατά του δικαιώματος των πολιτών να έχουν
περιφρούρηση, αξιοποίηση, προστασία των δικαιωμάτων τους σε έναν εύλογο χρόνο. Η ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης ξεκίνησε επί ΣΥΡΙΖΑ και περίπου έμεινε εκεί που ήταν. Ούτε τα ηλεκτρονικά πινάκια κατόρθωσε η κυβέρνηση να επεκτείνει σε όλη τη χώρα. Είναι δραματικές οι συνθήκες που υπάρχουν στην ψηφιοποίηση του εθνικού κτηματολογίου. Οι υποδομές, οι τεχνολογικές και κτηριακές στα δικαστήρια είναι πίσω από τις απαιτήσεις. Τέλος, στο νομοθετικό πεδίο, και υπάρχει εδώ ένα στίγμα για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η κυβέρνηση θέσπισε την απαλλαγή των τραπεζικών, θέσπισε τις ποινικές ασυλίες σε τραπεζίτες για θαλασσοδάνεια και ύποπτες χορηγήσεις. Υπάρχει ένα θέμα αρχής το οποίο δεν θα σταματήσουμε να επαναφέρουμε. Το σοφρονιστικό σύστημα πρέπει να επανέλθει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και όχι στην αρμοδιότητα του Προστασίας Πολίτη, γιατί ακριβώς η επανένταξη και ο σοφρονισμός δεν είναι ζήτημα καταστολής. Κλείνω με το θέμα των υποκλοπών και της υπονόμευσης του κράτους δικαίου. Στην περασμένη κοινοβουλευτική περίοδο η χώρα έγινε πρωταγωνίστρια δυστυχώς σε ένα αδιανόητο σκάνδαλο αυτό των υποκλοπών. Μία χώρα στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έζησε την οδυνηρή εμπειρία το Πρωθυπουργικό Γραφείο να ενορχιστρώσει και να υλοποιήσει υποκλοπές σε βάρος κορυφαίων υπουργών, στελεχών της δημόσιας ζωής, στελεχών του στρατεύματος, και αυτό το σκάνδαλο το ακολούθησε το δίδυμο σκάνδαλο της συγκάλυψης. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να έχουμε βηματισμό ευρωπαϊκής χώρας, ούτε να μιλάμε για πολυδύναμο εξυγχρονισμό, εφόσον μέσα στον πυρήνα, τον σκληρό, τον βαθύ πυρήνα του κράτους, υπάρχουν αυτού του είδους οι δραστηριότητες, τις οποίες μάλιστα καλύπτεται με την επίκληση του απορρίτου και εσκεμμένα δημιουργείται αδιαφανείς και γκρίζες ζώνες εκτός κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Είμαι στον επίλογο, κύριε Πρόεδρε. Υπέστη με τη σφοδρή κριτική της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ΛΥΜΠΕ για τις ελευθερίες και τη δικαιοσύνη στην Ευρώπη. Επίσης, το θέμα της διαφάνειας και της διαφθοράς, μολονότι έχουμε κατακτήσει, είναι αλήθεια, ελάχιστες θέσεις στον κατάλογο. Υπάρχει μια έκθεση που μιλάει για την αδυναμία επαρκούς προστασίας των δημοσιογράφων, που μιλάει για την υπόθεση των υποκλοπών, αλλά και στη μειωμένη διαφάνεια στα εξοπλιστικά προγράμματα. Και τέλος, σε ό,τι αφορά τους συλλειτουργούς της δικαιοσύνης, τους δικηγόρους, παραμένουν άλλη τα προβλήματα λειτουργίας των δικηγορικού λειτουργήματος. Θεωρούμε ότι πρέπει η κυβέρνηση να δει το ενδεχόμενο μείωσης του ΦΠΑ στις δικηγορικές υπηρεσίες και με τον τρόπο αυτό να παρέμβει σε ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα που ταλανίζει μια μεγάλη επαγγελματική κατηγορία. Είναι προφανές πλέον ότι μιλάμε για προγραμματικές δηλώσεις μιας κυβέρνησης η οποία δεν αντιλαμβάνεται τις ανισότητες στη χώρα, θεωρεί ότι οι ανισότητες είναι φυσικό φαινόμενο, και με αυτήν τη λογική και με αυτές τις απόψεις είμαστε ριζικά αντίθετοι. Θα παλέψουμε και στο Κοινοβούλιο και στην κοινωνία έτσι ώστε να αλλάξουν οι συσχετισμοί. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ.